Το μεσημέρι της 5ης 7 τέταρτα, η Ελένη Μενεγάκη μέσα από τον αέρα της εκπομπής της, αποκάλυψε ότι το Σάββατο που πέρασε έκανε μια υπέροχη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το Μάκη Παντζόπουλο μετά από πολύ καιρό και ξετρελάθηκε. Πιο συγκεκριμένα η παρουσιάστρια, που μίλησε και για το θέμα που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες, ενθουσιάστηκε τόσο με τον περίπατο αυτό που ένιωσε λες και ήταν σε νησί. Ξετρελάθηκε η Ελένη Μενεγάκη με την βόλτα της στο κέντρο. Η παρουσιάστρια είπε, πόσο ωραία είναι η πόλη μας. Και μόνο που περπατούσες και έβλεπες χαρούμενους ανθρώπους σε ωραία διάθεση να χαμογελά, να ακούει μουσική, να κρατά το κρασάκι του και να έχουμε αυτόν τον ωραίο ήλιο που ήταν ρε παιδάκι μου πως να το πω σαν να έκανες μία ψυχοθεραπεία. Και μόνο που έβλεπες ανθρώπους με θετική ενέργεια, χαμόγελα, καλή διάθεση, ήταν σαν να ταξίδεψα. Πέρασα υπέροχα και είδα και πολλούς ξένους. Και συνέχισε λέγοντας, παιδιά σας το λέω εγώ που είχα πολύ καιρό, θα ξαναπάω και θα ξαναπάω, και να πάτε και εσείς η Αθήνα έχει γωνιές καταπληκτικές, εγώ ενθουσιάστηκα. Περπατούσα, χαιρετούσα και έβγαζα φωτογραφίες. Αισθάνθηκα λες και ήταν όλη η Αθήνα δικιά μου. Υπέροχα. Περπατούσα, χάζευα, κάτσαμε σε ένα μαγαζάκι που μόλις είχε ανοίξει και φάγαμε ομαστρίδια, μόνο ομά, ήπια με το κρασάκι μας και έλεγα που είμαι ρε παιδιά και αισθάνθηκα ότι είμαι σε νησί. Thank you.